Καταπέλτης κατά της κυβέρνησης στον χώρο της υγείας εμφανίστηκε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, εξαπολύοντας παράλληλα βολές εναντίον του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι αν επανεκλεγεί, το νοσοκομείο της Ιεράπετρας θα κλείσει, όπως και άλλα νοσοκομεία σε άλλους νομούς της χώρας μας. Εδώ, όπως και σε άλλους 6-7 νομούς στη χώρα, το λέω πολύ ευθέως, ο Μητσοτάκης, αν ξαναβγεί, θα τα κλείσει. Τελειώσαμε. Και εδώ θα το λέμε και θα το φωνάζουμε κιόλας. Όπως δήλωσε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στο όνομα του εξορθολογισμού, κλείνει δημόσιες δομές υγείας και αφήνει ανοιχτό τον χώρο σε ιδιώτες. Διότι εδώ, στην Ιεράπετρα, εκτός από πολύ ισχυρή αγροτική παραγωγή, έχετε και τουρισμό. Είναι πολύ ωραία περιοχή για να έρθει, αν κλείσει αυτό εδώ πέρα και γίνει κέντρο υγείας, να έρθει ένα ιδιωτικό μαγαζί ή παραμάγαζο να ανοίξει ένα τουριστομάγαζο ιατρικό. Δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί αυτό το σχέδιο. Με τις δηλώσεις που έχει κάνει και ο Μητσοτάκης και ο Πλεύρης, ότι σε μια σειρά από νομούς, και ένας από αυτούς είναι και ο νομός Λασιθίου, ο άλλος είναι Αργολίδας με το Άργος Ναύπλιο, ο Εύρος με το Αλεξανδρούπολη, ότι όλα αυτά τα νοσοκομεία θέλει να τα κλείσει, να τα μετατρέψει σε κάποια κέντρα υγείας για να κάνει, πώς το λένε, οικονομία μακράς κλίμακας κτλ. Γιατί δεν τους νοιάζει η ενίσχυση του ΕΣΥ. Ο Παύλος Πολάκης ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, ενώ χαρακτηρίζει τα φόπλακα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα το καταργήσει μετά την νίκη του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Έχουμε πει ότι αυτός ο νόμος θα είναι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα καταργηθεί. Δηλαδή η δυνατότητα του να μπορούν είτε νοσοκομιακοί να βγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα, είτε ιδιώτες γιατροί να έρχονται και να προσφέρουν και επαμοιβή υπηρεσίες σε αυτό. Έχουμε πει ότι αυτό θα καταργηθεί. Μαζί και με μια σειρά από άλλους νόμους, έχουμε φτιάξει ένα δεκάλογο νομοσχεδίων. Θα κάνουμε αυτό που κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα εντός μνημονίων. Γιατί και όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης στηρίχτηκαν από εμάς και σε εξοπλισμούς και σε λοιπές υποδομές και σε προσωπικό και σε επάρκεια υλικών και στο ξεπλήρωμα όλων των χρεών. Παράλληλα, ο κ. Πολάκης άφησε αιχμές εναντίον του διοικητή του νοσοκομείου, κάνοντας λόγο για μια τριετία απαξίωσης του νοσοκομείου και για έναν διοικητή που προσπάθησε να μπλοκάρει την προμήθεια του αξονικού. Νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν εδώ και από την ενημέρωση που είχα και προηγουμένως ότι ζήσαμε μια τριετία απαξίωσης του νοσοκομείου, έτσι, με έναν ανεκδίγητο διοικητή από ό,τι κατάλαβα, που προσπάθησε ακόμα και την προμήθεια του αξονικού δύο φορές να σταματήσει, έτσι, που ουσιαστικά και όλα αυτά που έκανε, που έχει και πολλοίς κόσμος, παρατήθηκε και κόσμος εξαιτίας του. Τα όσα υποστήριξε ο Παύλος Πολάκης προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του πρώην αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μανώλης Καλλιονάκης, ο κ. Πολάκης για ακόμα μια φορά λασπολογεί δια του λαϊκισμού με ψεύδι και ανακρίβειες, προκειμένου να υποτιμήσει το έργο που έχει παραχθεί επί της σχεδόν τριετούς θητείας του στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Και συνέχισε λέγοντας, αντί ο κ. Πολάκης να κάνει την ειλικρινή αυτοκριτική του ως πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας για το υποκατάρρευση νοσοκομείου που παρέλαβε, ασκεί μικροπολιτική. Ο λαός της Κρήτης θα κρίνει τον κύριο Πολάκη και αυτούς που εκπροσωπεί στις επικείμενες εκλογές.